Μάικλ. Είμαι ο Τζέκελ. Και είμαστε παρέα. Είμαστε γελοί και αστείοι και πάντα σε μπελάδες. Είμαι η τρελή πάπια βαμπύρ. Θα ήθελα να σας τρομάξω, αλλά πού τέτοια τύχη. Και τώρα οι καινούργιες περιπέτειες των Χέκελ, Τζέκελ και του Κουάκιουλα. Τα πουλιά του παραδείσου. Χέκελ, οι νότιες θάλασσες είναι ο επίγειος παράδεισος. Ναι, συμφωνώ 100% μαζί σου, Τζέκελ, αλλά με τι χρήμα θα πάμε ένα τέτοιο ταξίδι, ε? Δεν χρειαζόμαστε λεφτά, παλιόφιλε. Στο κάτω-κάτω, σε καρτούν βρισκόμαστε. Αυτή είναι η ζωή. Τι γαλήνη, τι απόλυτη ηρεμία. Τι σαματάς! Άκου, ντόπιη μουσική. Δες και μια γλυκιά κοπέλα. Ω, γλυκές μελωδίες των νησιών, ανέγγιχτες στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή είναι η μουσική που μ' αρέσει. Ησυχία! Ποιος κάνει τόση φασαρία! Ποιος είναι αυτός ο χοντροπόδαρος που έρχεται? Είναι ο Σιδερογέννης. Ο πιο κακός, ο πιο σκληρός, ο πιο απέσιος προδότης της νότιες θάλασσες. Γιατί γίνεται φασαρία εδώ πέρα και δεν μπορεί κανείς να πάρει έναν υπνάκο? Κοίτα, φίλε, δεν θέλαμε να ανησυχήσουμε κανέναν. Ναι, εμείς φεύγαμε, ξέρεις. Α, νεοσύλλεκτοι για την παράνομη επιχείρηση συλλογής μαργαριταριών. Πιάστε τους! Θα σας αρέσει πολύ να είστε στη δούλεψη του καιρό Σιδερογέννη. Καρδούλες μου! Το χέρι είναι γρηγορότερο από το μάτι. Είσαι για ένα παιχνίδι. Α! Κάποιος προσπαθεί να κοροϊδέψει το Σιδερογέννη κάτω από τη μύτη του. Τι ακούω? Θλίψη στον παράδεισο? Σκούπισε τα μάτια σου, γλυκιά μου, και πες μας τι σε στεναχωρεί. Ναι, πες το μας τα ίσια. Τι μαράζι έχεις? Πρόκειται για αυτόν τον κακό Σιδερογέννη. Αναγκάζει το λαό μου να βουτάει για μαργαριτάρια στον ιερό χώρο των μαργαριταριών. Επικίνδυνη δουλειά, χωρίς αμοιβή ασφαλώς. Σας χρειάζεται ένα ισχυρό σωματείο. Ακριβώς, παλιόφιλε. Ώστε έτσι, τους δίνει πενταροδεκάρες. Αυτός ο τύπος χρειάζεται μερικά μαθήματα δικαιοσύνης. Εσείς οι δύο! Ίσως βιαστήκαμε να μιλήσουμε προηγουμένως. Ναι, θα θέλαμε να δοκιμάσουμε τη δουλειά του Δίτη για μαργαριτάρια, ξέρετε. Ήρθατε στο κατάλληλο μέρος, καρδούλες μου. Ο γέρος Σιδερογέννης θα σας βοηθήσει να βράξετε τα ποδαράκια σας. Μα πώς τα καταφέρνεις και μας βάζεις πάντα σε μπελάδες? Επειδή είμαι ο ξύπνιος της παρέας. Να γιατί. Hey, κόφτε την μπάρλα! Βουτήξτε και να μην γυρίσετε αν δεν έχετε ένα κουβά γεμάτο με μαργαριτάρια. Ο Χάκλιμπερι Φιν? Συγγνώμη, από πού πάνε για τα μαργαριτάρια? Πιστεύεις ότι εννοούν εμάς? Αποκλείεται να είναι για μας.
Από την άλλη μπορεί να είναι και για μας. Μάλλον θα βρούμε μερικά μαργαριτάρια εδώ. Δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Κοίτα, μηχανή μαργαριταριών. Είμαι δέκαρος. Τι τύχη. Ένα πεντόλυρο. Είναι πολύ μεγάλο, θέλω ψηλά. Συγγνώμη, έχετε να μου χαλάσετε ένα πεντόλυρο? Έτσι θα πιάσει το κόλπο. Hey, τους τα πήραμε! Θέλεις να τακτοποιήσουμε μερικές εκκρεμότητες. Hey, για βιαστείτε εσείς εκεί κάτω! Δεν θα φάω όλη την ημέρα μου εδώ! Πες μας πότε θα είσαι έτοιμος, γέρο. Ραου! Μια περιουσία σε μαργαριτάρια! Αυτό ακριβώς που σας αξίζει, κύριε. Καρδούλες μου! Αγαπημένα μαργαριτάρια! Μάτσο τα λεφτά! Κίτσι κίτσι κιού! Σε αυτή τη σκηνή θα σας διασκεδάσουμε με μια οπτική πανδεσία. Όχι έτσι! Όχι! Σταμάτα είπα! Σταμάτα! Ξέρεις, δεν μου κάνει καρδιά να φύγω από εδώ πέρα. Τότε γιατί δεν μένουμε τουλάχιστον ως το επόμενο καρτούν. Το υπάκουο ρομπότ. Ω Θεέ μου, το ταχυδρομείο. Ίσως να έφτασε κιόλας. Είναι μεγαλύτερο από ό,τι περίμενα. Το τέρας που παράγγειλα από την Τρανσυλβανία. Τώρα θα απαλλαγώ επιτέλους από αυτή την απέσια πάπια βαμπύρ. Παλιά άνθρωπε, πώς να κοιμηθεί μια πάπια με τέτοιο δόρυβο. Παλιά. Αυτή τη φορά ο Θεοντόρ το παραξήλωσε. Και πάλι Ουέμπε. Η φωνή μου. Τι έπαθε η φωνή μου. Γουάμπιτ, Γουάμπιτ, να βρεις το δικό σου νούφαρο. Γουάμπιτ, Γουάμπιτ. Αυτός ο δύο τώρα ακόμα κοπανάει. Πρέπει να δω τη σκαρώνει. Μετά θα τον τρομάξω. Α, μου ήρθε μια ιδέα. Το παλιό κόλπο του καπνού. Είμαι ιδιοφυΐα. Ή δεν είμαι. Παλιά άνθρωπε. Κουάκουλα! Θα ήθελες να κάτσεις μαζί μου στο σαλόνι?
κακά της καρώνει αυτός ο αρκούδος. Ου, ου, νόμιζα ότι θα ήθελες να δεις τι φτιάχνω. Ου, είναι τρομακτικό. Θα φροντίσει ώστε να βρω την ησυχία και την ηρεμία μου από εδώ και μπρος. Ου, ου, τα παρατάει. Πότε θα μάθω να μην εμπιστεύομαι τα τέρατα σε τιμή ευκαιρίας? Η επεβρεσούλα σου τώρα πρόκειται να γίνει παρελθόν! Όχι! Όχι, Ινδιάνε! Όχι εμένα! Όχι, όχι! Βοήθεια! Βοήθεια! Πας όπως πάω, Ελπίζω να ευχαριστήθηκες. Αυτό το τέρας στο σπίτι δεν αφήνει κανένα μας να μπει. Ου, τι θα κάνουμε τώρα? Μη φοβάσαι. Ο Κουάκιουλα έχει πάντα κάποιο σχέδιο. Ου, ου, τι σχέδιο έχεις, Κουάκιουλα? Να ξαναμπούμε στο σπίτι, ηλίθιε! Τι βλέπεις? Βλέπω ότι το τερατάκι παριστάνει εσένα. Ου, ου, νομίζω πως θα φτερνιστώ. Ως εδώ ήταν. Βαρέθηκα να είμαι το καλό παπί. Καμιά μηχανή δεν πρόκειται να νικήσει τον Κουάκιουλα. Κόφτε το τώρα! Ω, όχι. Αυτός ο Ντενεκές νομίζει ότι είμαι η καλή του. Ου, τουλάχιστον απαλλάχτηκα από το ένα τέρας, αλλά δεν βλέπω πουθενά τον Κουάκιουλα. Ίσως βρω κάποια γαλήνη και ησυχία τελικά. Η ζωή μας είναι άδεια τελικά χωρίς μια γερή τρομάρα. Ουπς, ο γεροήλιος όπου να ανεβγαίνει. Καιρός για μια γρήγορη υποχώρηση. Ωραία! Ανοίξτε! Κόφτε το! Σου το είπα! Δεν είμαι ο τύπος σου! Γλυκιά μουσική για ύπνο. Ανοιχτοί ορίζοντες. Νομίζω, φίλε, πως αυτή είναι η ωραία ζωή. Ναι, σίγουρα, φίλε. Οι ανοιχτοί ορίζοντες είναι ένα θαύμα. Τι συμβαίνει?
Τέκελ! Τζέκελ, το ξεζουμίσαμε καλά, σαν το λεμόνι. Τα νέα που λες, μόνο νέα δεν είναι παλιόφιλε. Γιατί να μην ξεκουράσουμε αυτό το φτωχό λάστιχο. Μια κλωτσιά του χρειάζεται. Δεν είναι ώρα για αστεία, Τέκελ. Πες μου, ποιος είναι ο κομμωτής σου, ε! Το χιούμορ σου, φίλε μου, είναι κομματάκι ξινό. Μα το δία, πολύ ξηρασία, χρειαζόμαστε νερό. Δεν ξέρω που θα το βρεις εδώ πέρα, αφεντικό. Αναμείνατε τον κατακλυσμό, παλιόφιλε. Νιώθω την παρουσία νερού. Με τη χρήση του ραβδοσκόπου, κοίτα που βρήκαμε και νερό! Καλώς ορίσατε στο Dog City. Λες να καλωσορίζουνε εμάς? Γιατί όχι, ποιους άλλους? Να ακόμα δύο κορόιδα που θα πέσουν στην παγίδα του ορίου ταχύτητας. Μη κοιτάξεις, αλλά έχουμε παρέα. Εντάξει λοιπόν, σταμάτα τώρα, νεαρέ! Τι πρόβλημα υπάρχει, Σερίφη? Το συνηθισμένο, γε μου. Ταχύτητα. Κοίτα! Μα εμείς δεν τρέχαμε. Αυτό μας λένε όλοι! Πιστεύω ότι δεν αστειεύεται. Τότε να σταματήσουμε. Εντάξει, εξυπνάκηδες, να δούμε πώς θα ξεμπερδέψετε με το δικαστή. Ενοχή κατά το κατηγορητήριο. Μα δικαστά μου, δεν μας έχει απαγγελθεί καμιά κατηγορία ακόμα. Καμιά κατηγορία, καμιά κατηγορία. Σερίφη, γιατί κατηγορούνται τα δύο αυτά παιδιά? Τα γνωστά, εξάδελφε δικαστή. Φυσικά, φυσικά. Όπως πάνε τα πράγματα, μάλλον θα μας πατήσει το τρένο στο τέλος. Το περιπολικό θέλεις να πεις? Ό,τι και να είναι, προτείνω να κάνουμε την έξοδο μας τώρα. Τι εννοείς έξοδο? Εννοώ δρόμο. Κυνήγησα τους άδελφες, Σερίφη. Θα με κάνεις να βγάλω το πρωινό μου, αστείε παλιάτσο! Με συγχωρείς γι' αυτό, εξάδελφε δικαστή! Πιάσε και φέρε μου πίσω αυτά τα δύο πουλιά, αλλιώς θα σου αφαιρέσω το τενεκεδένιο σου, αστέρι! Κατάλαβες? Μάλιστα, εξάδελφε δικαστή, μάλιστα! Θα τους πιάσω, θα τους πιάσω! Ακολούθησέ τους! Άλλη φορά να με περιμένεις! Και κάτι ακόμα! Μην πατάς το πόδι μου! Από πού να πάμε? Θα πάρουμε το σωστό δρόμο και ας ελπίσουμε εκείνος να πάρει το λάθος. Πήραν το δρόμο για το Old Baldies. Είναι αδιέξοδο. Τους έχω στο χέρι τώρα. Ελπίζω να ξέρεις που πάμε. Μην ανησυχείς, παλιόφιλε. Μην ανησυχείς. Όπως το υπολόγιζα ακριβώς, είναι αδιέξοδο! Τώρα είναι που μας προσπερνάνε όλοι! Και πού σε, μη χαθούμε! Τώρα σας τρίμωξα! Δεν το βάζει πολύ εύκολα κάτω, έτσι! Αυτό να λέγεται!
Οκ, εσείς οι δύο! Έξω από τα μάξι! Ό,τι πεις εσύ, Σερίφη. Hey, μια ομπρέλα! Μα δεν βρέχει! Έτσι νομίζεις εσύ. Ατομική βροχή. Αναμείνατε καταιγίδα. Hey, σταματήστε! Κόφτο! Κόφτο είπα! Νομίζω κανείς δεν σταματά τη μητέρα φύση, παλιόφιλε. Δεις, Λίλι, Λίλι, γίνε επιτέλους η αγαπημένη μου. Για χαρά, δικαστούλη μου. Αυτό το μέρος παρά είναι απολύτιστο για μένα. Μα, Λίλι... Ω, ξάδερφε, εντυμότατε με χτύψε κυραυνός, καθώς κυνηγούσε αυτούς τους φτερωτούς. Περιμένω τις δικαιολογίες σου, ξάδελφε Σερίφη, πριν σε καταδικάσω. Α, αθώς. Θα με πάρετε, αγόρια? Βεβαίως! Πήδα μέσα, Δεσποινής Λίλι! Α, ανοιχτοί ορίζοντες! Εργοστάσιο ρομπότ. Εδώ Τζέκελ από... Τους Χέκελ και Τζέκελ, ιδιωτικούς detective. Α, στο εργοστάσιο κατασκευής ρομπότ Άκμε, φτάνουμε εκεί αμέσως. Εδώ φτιάχνουμε τα περισσότερα μέρη των ρομπότ πριν περάσουμε στον πλήρη αυτοματισμό. Εδώ είναι η αλυσίδα παραγωγής. Ανταλλακτικά μπαίνουν και ρομπότ βγαίνουν. Και πότε προσέξατε ότι κάποιος έκλεβε μέρη από το ρομπότ? Όταν ξεκίνησε αυτή η σειρά, μετά την τελευταία αποστολή ρομπότ. Όποιος και αν είναι ο κλέφτης, παίρνει κομμάτια από την αρχή της γραμμής. Κι άλλο μέλος. Είχα ήδη αρκετά. Βασιστείτε πάνω μας. Τίποτα δεν ξεφεύγει από το αετήσιο μάτι μας. Σε ευχαριστώ για τα ανταλλακτικά. Δεν θα λείψουν άλλα κομμάτια τώρα που ήρθαμε. Μη λες μεγάλα λόγια. Άλλο ένα κομμάτι πήγε προς τα εκεί. Κι άλλο ίχνος κιόλας. Θα το βρούμε τον ένοχο. Προσοχή. Κι άλλο ένα φορτίο πρέπει να φύγει σήμερα. Παρακαλώ, θα φύγεις από εκεί πέρα. Τουλάχιστον ο ένας από μας ασχολείται σοβαρά με αυτή την υπόθεση. Hey, για κοίταξε εδώ! Τα πάντα ελέγχονται από εδώ. Παλιόφιλε, η εικόνα στην οθόνη δείχνει τι κατασκευάζουν τώρα. Για φαντάσου! Μην αγγίζεις τίποτα! Καλά! Η κατασκευή του μικρού ρομπότ τελείωσε. Το επόμενο, παρακαλώ. Τι θα έλεγες για κάτι σαν και εμένα?
όχι και τόσο καλή γραμμή. Είναι ό,τι καλύτερο διαθέτω, φίλε. Εγώ είμαι. Εδώ πλάκα έχει. Ξαναπείτε το αυτό, παιδιά. Πλάκα έχει, πλάκα έχει. Πλάκα έχει, πλάκα έχει. Πλάκα έχει, πλάκα έχει, πλάκα έχει. Μα τι έκανες? Οχ, θα το ρυθμίσω. Τη βάψαμε. Ω, τα ρομπότ μου, τα όμορφα ρομπότ μου, τι τους κάνατε? Έξω από την αίθουσα ελέγχου! Το φορτίο μου καταστράφηκε! Καταστραφήκαμε! Δες το κι έτσι! Σαν δημιουργικό σχέδιο! Έξω από εδώ πέρα! Όχι τώρα που κοντεύουμε να βρούμε τη λύση της υπόθεσης! Βιαστική υποχώρηση, Τζέκερ! Παιδιά, σταματήστε! Σταματήστε! Μ' αυτοί μας μοιάζουν! Πότε θα βάλεις μυαλό, Τζέκερ! Σίγουρα όχι τώρα! Εδώ μέσα! Τι θα πει εφεδρικά, Μέλη? Πιστεύω πως τους ξεγελάσαμε. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Είναι πίσω μας. Παιδιά, περιμένετε. Και τώρα ένα ρομπότ γίγας. Στην αίθουσα ελέγχου. Να τι ξέχασα! Κλείδωσα την πόρτα! Πώς το σταματούν αυτό? Αν πιάσω στα χέρια μου αυτά τα τρελόπουλα, θα τους... Αυτός εκεί! Να, ο κλέφτης μας! Εντάξει, ομολόγω, εγώ το έκανα! Πρωτιούλα, εγώ το έκανα! Αυτό παρά είναι τρελό! Ναι, φίλε μου, σίγουρα είναι! Θα τον ξεφορτωθώ σε αυτή την αποστολή! Ένιωθε μοναξιά και ήθελε να φτιάξει ένα φίλο! Λυπάμαι, δεν πρόκειται να το ξανακάνω. Λοιπόν, άλλη μια υπόθεση έκλεισε. Και άλλος ένας ευχαριστημένος πελάτης. Μην μπείτε εκεί μέσα. Ο φίλος μου είναι εκεί μέσα. Εσύ και οι ευχαριστημένοι πελάτες σου. Θεέ μου, τα κελεπούρια detectives γίνονται καθαρίστριες στο τέλος. Ο θείος Φέρενς. Με αυτόν τον τρόπο θα απαλλαγώ για απόψε από αυτή την τρελοπάπια. Γιατί το βράδυ θα έρθει εδώ η Επιτροπή Επιλογής της Λέσχης Παρακολούθησης Πτηνών Ρίτζη για να κάνει επιτέλους... και το γέρο αετωμάτι θείο μέλος της. Quack, quack, quack,
Κουά. Αυτό είναι πολύ ταπεινωτικό. Παλιάνθρωπε, απόψε θα έρθει ο θείος Χάρη. Δηλαδή, η σπουδαιότερη πάπια βαμπύρ. Αυτή θα πρέπει να είναι η επιτροπή. Ραντάρ να σου πετύχει. Ο απέσιος αρκουδάνθρωπος. Γιακ, 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 γιακ. Και ξανά γιακ, μπαρ, γιακ, γιακ. Πώς είστε, είμαστε η Επιτροπή Παρακολούθησης. Δύο κολάπτης θα βγει από τα αυγό του πτηνού. What? Δεν γίνεται τίποτα, παλιάνθρωπε. Α, μικρέ μου, ο Κουάκιουλα. Μη φοβάσαι, ο θείος Χάρη έφτασε εδώ. Επάνω του, κοντούλα μου. Ας εξετάσουμε τα διαπιστευτηριά σας. Τι πουλιά έχετε δει? Για να δούμε. Είχα δει μία φορά ένα μπετρίτι και... Τι έχεις εκεί μέσα, βράχια? Κέρδισες, το βρήκες. Παλιάνθρωπε, παλιάνθρωπε. Ελάτε τώρα, τι άλλα πουλιά έχετε δει? Βράχια! Βράχια, βράχια! Βράχια, παράλογο! Τα βράχια έχουν εξαφανιστεί εδώ και αιώνες! Ακριβώς! Ναι, είναι τόσο απίθανο να είχα δει ένα τέτοιο πουλί όσο... Τρανσυλβανικές πάπιες! Βαμπύρ! Όχι! Περιμένετε! Αδύνατο να περιμένουμε! Αυτές έχουν εξαφανιστεί εδώ και αιώνες, κύριε! Όχι! Μην τις εκνευρίσετε! Έφτασε η ώρα τώρα να σας δείξω εγώ τι θα πει φόβος, τρομάρα! Πού πήγε? Ο δελειρός αρκουδάνθρωπος! Ώρα για τρόμο, άνθρωπε! Ομό, γκροτέσκο, τρομακτικό! Λοιπόν... Πρέπει να παραδεχτώ πως σου ταιριάζει. Τι ανάγκη έχω εγώ από μακιγιάζ? Είμαι ο μεγαλύτερος, ο καλύτερος, μπλα, μπλα! Αου! Ένας πλατήριχος πλατύπους! Μια τρανσυλβανική πάπια βαμπύρ. Θα τον πάω σε ένα μουσείο. Κουακ, 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 κουακ. Παλιάνθρωποι. Ένα σκυλόφατσους τσανακογλύφτιους. Κι άλλη πάπια βαμπύρ της Τρανσυλβανίας. Κουέκ, κουέκ, κουέκ. Βάλε μπρος το παλιό κόλπο του καπνού. Ακριβώς. Τώρα θα πιάσουμε στα σίγουρα αυτές τις παράξενες πάπιες βαμπύρ. Ναι, ήσυχα παρακαλώ, ήσυχα. Χαχαχα,
Με βοηθάς ίσομο σιλές και παρακολούθησης πτηνών για να πιάσω αυτές τις τρελοπάπιες. Ου, ου! Πρέπει να απαλλαγούμε από όλους τους. Γρήγορα, γρήγορα! Κουακ, κουακ. Α, μου ήρθε μια ιδέα. Κουακ. Ου, ου, κανένα ίχνος τους. Καλά, συνέχισε να ψάχνεις. Ει, αφεντικό, τα πήγαμε καλά μιμούμενοι τα πουλιά που έχουν εκλείψει, ε! Είσαι απατεώνας! Απατεώνα! Έξω από τη λέξη μας! Έξω! Από εκεί πέρα! Ένα σημείωμα. Φτάνω αύριο βράδυ. Ο παππούς Μπόρις. Ο κτηματίας και τα κοράκια. Καθαρός αέρας, πολύ τωρωτικός, ε! Ναι, πολύ καλύτερος από αυτόν της πόλης. Τι ωραία που μας άφησε ο θείος Wilbur αυτή τη φάρμα. Hey, προσέχετε που πιτσιλάτε. Τι συχάθηκα αυτές τις συνθήκες εργασίας. Να βρείτε κάποια άλλη κούκλα. Από ό,τι κατάλαβα, εσείς οι δύο κληρονομήσατε αυτή την παλιά φάρμα, ε! Ναι, πολύ σωστά τα λες. Ναι, και σένα τι σε νοιάζει. Τζέι Χιούμπερτ Χόγκ με λένε και μου αρέσει να αγοράζω γη. Λυπάμαι, αλλά δεν πουλάνε. Ναι, αυτό θα το δούμε, ναι. Α, θα το δούμε, λέει. Με συγχωρείτε. Σπέρνουμε χαρά, σπέρνουμε χαρά. Για τα πια, τα τα πια, για τα πια. Σπέρνουμε χαρά. Φίλε. Hey, καληνύχτα. Αυτή είναι η μόνη φάρμα στην άχαρη κοιλάδα που δεν μου ανήκει. Αλλά όχι για πολύ. Μια χούφτα πεινασμένοι τερμίτες θα πείσουν αυτούς τους τρελάρες να πουλήσουν. Φαίνεται ότι έχετε σοβαρό πρόβλημα με τους τερμίτες, αλλά για σας, μιας και είστε τόσο καλά παιδιά, θα σας κάνω μια παρολίγων για νεόδωρη προσφορά να αγοράσω τη γη σας. Δεν πουλάμε, φίλε. Oh!
όχι να φέρει. Θα μου το ακριβώς πληρώσουν αυτό. Ουίνγκ, ουίνγκ. Ωραίο αυγό! Ω, θαυμάσια! Ευχαριστώ! Αλλά είναι το πιο θορυβόδες αυγό που είδα ποτέ! Το γουρνάκι, το καλό το γουρνάκι, ουίγκ, ουίγκ, και διπλό, ουίγκ, 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 ουίγκ. Αυτά τα πουλιά! Δεν νομίζεις πως είναι εκείνο το επίμονο γουρούνι? Ναι, αναρωτιέμαι τι να θέλει πάλι. Καλή δουλειά. Δίνει ένα σπίτι με άλλο στυλ. Εγώ προσωπικά θα διάλεγα άλλο χρώμα, φαγητό. Ω, το καλό ταυράκι. Καλό σταύρο, καλό σταύρο. Νομίζω ότι χρειαζόμασταν ένα καινούριο σκιάχτρο. Πολύ καλό σκιάχτρο!